Δεν νομίζω να είναι κάτι που να ξεχάσω στο υπόλοιπο τη ζωή μου για τσίνο έζησα, εκτό που τον τίτλο, αλλά το να παίζει σε ένα κήπεδο με του τρελού του πανέγκου που από πάνω σου να σου φωνάζουν, να σε θέρισε, να γεμώνουν, να, γεμ, να, γεμίζουν το κήπεδο, είναι κάτι πολλά που εντοζεί πολλοί κόσμοι σου το πράγμα. έχει 10 χρόνια. Μπορεί να λίγο παραπάνω. Εν τω κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια που τον γερνούν τα χιλιά που γνωριζόμαστε. Ναι, που το. Μπορώ να σου πω, που το 7, που το 8. Παναγία μου, δεν ήξερα αν είναι να λέμε. Φαίνονται οι ηλικίε μα μετά σιγά σιγά. Εντάξει, εγώ να ντρέπομαι να το λέω πάντω. <laughs> λοιπόν, ήταν. Α, τότε ήταν ίσω μια από τι καλύτερε κυπριακέ ομάδε, αν θέλει, με βάση τον ρόστερο Αχηλέα. Αν θυμούμαι καλά, όπω είπαμε, πάμε πολλά χρόνια πίσω. σω μαζί με την κούλα σταθερό δίδυμο. Ήταν η, η Σόνιαρη χριστινα νομιζω ναι λίγο ήταν η Βαλεντίνα, <laughs> <laughs> τότε, η Όνοβα. Ε... είχαμε και μικρέ οι οποίε ακόμα παίζουν. η Ναδ, ενάδε... τη Ρουσάκη, είχαμε την επίση. Μπράβο, στην ναι, 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 ήταν η ε, αρκετές είχαμε και κάποιε κοπέλε οι οποίε νομίζω στη διαδρομή Δεν σταματήσαν να παίζουν, αλλά θεωρώ ότι το μεγαλύτερο σύνολο ήμασταν οι κοπέλε που ήμασταν μέχρι το τέλο, α το πούμε, τη καριέρα. Να δούμε παρακάτω αν είναι το τέλο τη καριέρα. Ε, Ξεκίνησε που το αποέλαιο Ήταν Εκπλήρωσε τον ήρασμο. Ξεκινήσει από το Αποέλ, έπαιξε σαν χιλιά. Κεράβει που είναι πάρα φυσικά, αλλά είναι μια μεγάλη καριέρα αν το φτάσει. Κοίτα, τότε ξεκινήσα στο Αποέλ ήταν και συγκυρίε τέτοιε. Δεν είναι ότι. Α, το Αποέλ ήταν, ήταν η ομάδα. Τότε ναι, μπορεί να πει ότι ήταν μια μεγάλη ομάδα και. Ούρλα ε, ο, ο κόσμο ήξερε την. Ε, οπότε έτσι έφεραν οι συγκυρίε να βρεθώ. Να παίζω για το ΑΠΟΕΛ. Ξεκίνησα κατευθείαν στο γυναικείο, ενώ ήμουν κουρασίδα σε ηλικία. Ήμουν 12-13 χρονών. Ε, και λόγω ταλέντου, λόγω ύψου. Ε, Ξέρετε, εταιρεία εξάμεσα με την γυναικεία, Ναι, αλλά και στο ύψο σιγά-σιγά τη άμα είσαι λίγο πιο ψηλή. Ναι, νομίζω ήταν αυτό που με βοήθησε περισσότερο, μπορώ να σου πω. Η εξέλιξή μου ήταν το ότι έπαιζα με μεγαλύτερε. Ε, και πραγματικά νιώθω ότι α, δεν το είχα να Εντάξει, παίζει ρόλο και ο προπονητή που έχει δίπλα σου και στηρίζει σε έτσι, συμβουλεύει σε. Οπότε θεωρώ ότι ήμουν τυχερή που είχα προπονητέ που ενδιαφέρονταν για μένα. Οπότε μου έδωσαν την ευκαιρία να εξελιχθώ αμέσω. Εντάξει, τον πάντα, πάντα ποιο έχει δίπλα σου, αν προπονητή, πάντα παίζει τον δικό του ρόλο. Σίγουρα. Σε μετά που πα με τον Αχηλέα, πόσα χρόνια έχει τον Αχηλέα. Τρία. Τρία, δεν κάνω λάθο. Τρία. Δεν άγωνα που πλευράς τίτλων. Ναι, ήταν η αλήθεια, ήταν το έτσι το... Το αγκάθι, να το πούμε, που μετά πούμε, που δεν κατάφερα να πάρω ένα τίτλο με τον Αχιλιά, γιατί τότε πραγματικά είχαμε κάνει, ειδικά νομίζω την τρίτη χρόνια, ή αν δεν κάνω λάθος, είχαμε φτάσει και τελικού κυπέλου, ενώ με μια πολλή, με, απέναν, ναι. σε μια πολύ δυνατή ομάδα όπως ήταν η ΑΕΛ, που τότε είχε φέρνει ναι, εσείς, εσείς, ξένες πολύ καλό επίπεδο, α πούμε. Ε, και, και μπορώ να πω και εκεί με βοήθησε αρκετά. Το ότι είχα αντιμετωπι... να αντιμετωπίσω τόσο καλέ παίχτε απέναντι μου ε, με βοήθησε πάρα πολύ, νομίζω. Μετά το κεφάλαιο του Αχηλέα άνοιξε ένα κεφάλαιο του Πανεπιστημίου που ουσιαστικά ήταν μια ομάδα που χτίσε ομοσπονδιακό τεχνικό ο, ο Λίνο και ομάδευσε σα πάλι όλε τι. Την, την παρέα την Κυπριακή, α πούμε. Ε, πράγματι παρέα, αν μπορώ να σου πω, μέχρι τώρα είμαστε. Ε, και νομίζω η επιτυχία τη τότε χρονιά, ασχέτω ότι δεν πήραμε κάποιον τίτλο, ήταν ότι δείξαμε τι ήμασταν καταρχήν σαν ομάδα από το μηδέν. Ξεκίνησε μια ομάδα από το μηδέν. Με κοπέλε που απλά θέλανε να περάσουν καλά, ε, δεν πληρωνόμασταν. Δεν είχαμε ενώ το κάναμε καθαρά από τη, να, μέσα από τη ψυχή μα, α πούμε, επειδή το θέλαμε, επειδή περνούσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήμασταν όλε φίλε. Ε, Νομίζω αυτόν έπαιξε μεγάλο ρόλο. Ε, και είχαμε και τον Λίνο που ενδιαφέρεται, να έτρεχε ένα αρκετά, μπορώ να πω. Ε, εντάξει. Ε, ένα χρόνο, αλλά ήταν πολύ όμορφο χρόνο. Πόσο εύκολο ήταν όμω για εσένα, για, για την Κούλα, για άλλε παίχτε, οι οποίε είχατε παίξει σε επαγγελματικό επίπεδο, να πάτε να παίξετε για το κέφι σα μόνο. Έστω για ένα χρόνο. Κοίτα, δεν. Εντάξει, ήταν και θέμα ανηλικία. ότι είμαστε σε μια ηλικία που. Πάμε να παίξουμε, να το διασκεδάσουμε, να το χαρούμε. Είμαστε μια μικρή δοδοχή. Δηλαδή, ναι, δεχεί, οπότε. Δεχεί. οπότε <laughs> κοίτα, μπορεί να μην σκεφτόμασταν τόσο πολύ το θέμα του οικονομικού. Επειδή τότε εγώ ήμουν και φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, οπότε ήταν ακόμα ένα λόγο. Ήταν πιο εύκολο. Ναι, ήταν για μένα πιο εύκολο. Και, και, επειδή είχαμε και έναν πολύ ωραίο γήπεδο τότε, τα facilities του Πανεπιστήμιου Κύπρου ήταν πάρα πολύ ωραία. Έχαμε τα γήπεδα μα, τα γυμναστήρια μα, τα σταταποδητήρια μα. Ήταν. Και κρίμα που δεν το εκμεταλλεύονται αλήθεια εκείνων των γήπεδων. Πιστεύω είναι πολύ χρήσιμο. Και πάμε και πριν πάμε στον κεραπνό που έκαμε στα πιο παραγωγικά σου χρόνια εδώ για γιατί να σε πάρω που, που εν κάθε αθλητή νομίζω να πάει να εκπροσωπήσει την ομάδα που υποστηρίζει στο εξωτερικό και κατάφερε να πάει στον Παναθήνα εγώ να παίξει και να πιάσει το τελευταίο πρωτάθλημα να δεν κάνω λάθος που κατεχθείς ο Παναθήνα Πώ πώς προέκυψε την πρόταση, πώς ένιωσε όταν, όταν πίσες, ότι αν εμένα μου καλεί ο Παναθηναϊκός να πάω να παίξω. Ναι. Και πάλι νομίζω θέμα συγκυριών, αλλά εντάξει, καμιά φορά λε τίποτα δεν τυχαίο. Ε, τότε είχα μόλι τελειώσει το πτυχίο μου. Ε, και ψάχνα, ήμουν στο να ψάξω να βρω α, δουλειά, να, εννοείται ήταν να συνεχίζω τον μπάσκετ σε οποιαδήποτε ομάδα θα επέλεγα. Απλά προέκυψε τούτη πρόταση από μάνατζερ στην Ελλάδα, ε, που έψαχνε ψηλή παίχτρια ο Παναθηναϊκός. Και τότε, σαν Κύπρια, νομίζω μπορούσα να παίξω σαν ε, ε, το λέμε, σαν ναι. ναι. Ναι, σαν λόγω του ότι είχα μια παλιά εγγραφή σε Πανεπιστήμιο Κύπρου. Oh, σε Πανεπιστήμιο τη Ελλάδο, συγγνώμη. Ε, οπότε κινήσαμε τα νήματα, ενεργοποίησαμε τη θέση, οπότε θεωρούμουν κοινοτική α το πούμε. ναι. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ήταν, ναι, ναι. Τότε, ήταν τότε που ξεκινήσαμε Ναι, νομίζω πρώτη χρονιά, δεύτερη χρονιά, δεν Ελλάδα. εντάξει, τι να πω, ήταν μια χρονιά σούπερ. <στομίδι> δεν νομίζω να είναι κάτι που να ξεχάσω στο υπόλοιπο τη ζωή μου για τσίνο παίζησα, εκτό που τον τίτλο, αλλά το να παίζει σε ένα κήπεδο με του τρελού του πανέγκου που πα πάνω σου να σου φωνάζουν, να σε θέρισε, να γεμώνουν, να, να γεμίζουν το κήπεδο, είναι κάτι πολλά, που δεν το ζει πολλοί κόσμο σου το πράγμα. Και πόσο μάλλον για να πάω να εγώ από μια ομάδα, εντάξει. Αν και ολυμπιακός εσύ, νομίζω, <στομίδι> καταλαβαίνεις. <στομίδι> το βελινικέ ε, του. Έχει και ομάδε μεγαλύτερε στην Ευρώπη. Να ό,τι ε, για να συζητούμε τώρα. Εν... Ναι, ναι. Και τότε ήταν πραγματικά, ήμασταν. Και από θέμα οικονομικού, νομίζω, ο Ρασιδέχνη ο Παναγενικό ήταν στα καλύτερα του τότε. Ναι, ήταν η περίοδο που ήταν πολλά καλά ναι. στην πετόσφαιρα, στον μπάσκετ, ναι. Οπότε, ναι, ήμουν από τι τυχερέ παίχτριε, μπορώ να πω, που έζησαν αυτή τη χρονιά. Τα είχε πολλά γλυρατών ηρωνόμου. Και θυμώ ότι στέλνω μήνυμα απευθεία με το που ήρθε Κύπρο γιατί είστε Κύπρο. <laughs> ε, εντάξει, μετά τούτο που λέω ότι. Πήγα και δεύτερη χρονιά. Ε, εντάξει, τη δεύτερη χρονιά δυστυχώ. Ε, Ένα ίσω τρόπο συμμετοχή που. Ναι, και δεν ήταν και το ίδιο, <κυκ> μπορώ να σου πω, η ίδια κατάσταση γενικά στην okay. ομάδα. Ε, για διάφορου λόγου, να μην ναι. αναλύσω τώρα. Και μετά ήρθε το θέμα των οικονομικών. Οπότε τούτο με το οικονομικό, εντό μου καταστρέψαν και αρκετά τμήματα του αερασιτέχνη του Παρθανιακού, που τζαμέτζε έτσι. Οπότε ήταν και ένα λόγο να πω: Εντάξει, έκανα το όνειρο μου, πια έζησα τι έζησα, πήρα τον τίτλο που πραγματικά δεν αλλάσουμε τίποτε. Τώρα α έρθω πίσω να, να συνεχίσω που τσιάμε που έφυγα, α πούμε, που σταμάτησα. Μπορούμε να πούμε ότι ο λόγο που είναι επειδή, λοιπόν, επειδή εκπλήρωσε το... Ναι, ναι. το όνειρο σου από τον πρώτο χρόνο. Εντάξει, η πρόταση που είχε για να έρθει πίσω εκεί πριν ήταν όποια, όποια πρόταση ήταν που έναν εκ των μεγαλύτερων συλλόγων ναι. και πιο επιτυχημένων συλλόγων των τελευταίων χρόνων στο γυναικείο. Κεραπνώ. Πριν τον κεραυνό. Είχα προτάσει αρκετέ <coughs> από την Ελλάδα να συνεχίζει άλλη ομάδα. Ε, απλά εντάξει, το σκέφτηκα αρκετά, αν μπορώ να πω, είδα λίγο τις πιθανότητες, τι πιθανότητε, τι με συμφέρει να κάνω κι εγώ σαν Σοφία. Αλλά εννοείται το σπίτι σου, σπίτι σου. Έτσι, ε, πόσο μάλλον όταν πέσει η συζήτηση με κεραυνό, ε, θεωρώ ότι. Ακριβώ. είσαι μια βάση σταθερή. Ξέρει ότι ναι. έρκεσαι σε υγιή δεδομένα. Ναι, ναι, ναι. Ε, για τα τότε. Ο και είναι, θεωρώ, από τι πιο καλά οργανωμένε ομάδε. Που έχει το σταθερό του ας πούμε, σταθερό συμβούλιο, που ασχολ, άτομα τα οποία ασχολούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια ε, με τι ομάδε, με το γυναικείο, με το αντρικό, με τι ακαδημίε. Βλέπουμε ότι η ακαδημία του είναι full. Ενώ έχει πάρα πολλά παιδιά κάθε χρόνο mm -hmm. που ενδιαφέρονται. Ε, οπότε, ναι, ήταν έναν κινητρό που λέω: Οκ, okay. οι στόχοι που είχαν θέσει που την αρχή ήταν ψηλοί. Ε, οπότε ξεκινήσαν να στείλουν ένα σύνολο αρκετά καλό από την αρχή. Πόσο σημαντικό ήταν για σένα ότι ήβρε mm -hmm. πάλι τι φίλε σου. Ε, εν, εν, ένα κομμάτι το οποίο επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, ξέρω ότι ήταν πολύ σημαντικό για σένα να είσαι μαζί με τα άτομα τα δικά σου, τον κύκλο mm -hmm. σου, αν θέλει. Που ήταν των κεραυνών, ήταν μια μοναδική ευκαιρία για σένα να είσαι. Παρούσαμε με, με τι συμπαίχτρε σου, τι φίλε σου, και κάτι που φάνηκε να είναι μέσα στο παρκέ. Σίγουρα, νομίζω ότι παίξαν τεράστιο ρόλο το οικογενειακό κλίμα που δημιουργήθηκε στον κεραυνόν, που τον πρώτο χρόνο που επέστρεψα. Καταρχήν, σαν... <coughs> με την επιστροφή μου, θεωρώ ότι έτρα... τραβήσαν και τι υπόλοιπε. Ναι, ήταν το πω πόδι... έτσι. Δηλαδή, ε... καταλάβανε ότι η Σοφία, νομίζω καλά να ξαναβρεθούμε και σαν ομάδα και σαν παρέα με Η κούλα ήταν, ήταν, στην ΑΕΚ. Ήταν, είχε πάει από ελ, νομίζω πριν να έρθει στον Κεραυνό η κούλα. Με, πριν που, με το ποιο μου ήταν η Χιλία, είχε πάει η ε, ΑΕΚ. Ε, 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 ναι, παίξε ΑΕΚ, ναι, σωστά. Ε, η ζωή. Και η ζωή ήταν με την κούλα από ελ, πριν να έρθει στον Κεραυνό. Ε, μαζευτεί και μαζευτείκετε όλες ναι, ναι, μαζί. Οπότε, ναι, γίνει, ξέρεις, γίνει και μια επανασύνδεση εμπιστευτή, μπορώ να πω. Και νομίζω τα αποτελέσματα μιλούν από μονά του. Και μου λέγανε τα αποτελέσματα. Ο πρώτο χρόνο δεν ήταν εύκολο, ποτέ δεν ήταν εύκολο. Είναι τη προσαρμογή. Τη προσαρμογή. ακόμα η ΑΕΛ τότε ήταν το πρώτο όνομα. Στη συνέχεια όμω σιγά σιγά ξεκινήσετε μια παντοκρατορία, αν θέλει. Του κεραυνού. Και κάτι που φαίνεται πλέον άκουσε κεραυνό, και λε. Εντάξει, είναι καλή ομάδα. Εντάξει, σίγουρα <coughs> ήταν τεράστιο επιτεύγμα να, να την ΑΕΛ που τα σερή τίτλους που έπιαναν. Ε, δεν ήταν ακατορθωτό. Δηλαδή, ακόμα και το, εντάξει, την πρώτη χρονιά που επέστρεψα, τη δεύτερη χρονιά που το χάσαμε στο τελευταίο μάτσο, το οποίο ακόμα βλέπω σαν εφιαλτή. Ε, θεωρώ ήταν το, το έναυσμα ή το, το, πούμε, το κερασάκι τη τούρτα που μα επισμόσε. Ε, και έτσι με, το, με τον επόμενο χρόνο ε, θεωρώ που ξεκίνησε να φαίνεται η διαφορά ε, επίπεδου και το πώς παίζει η ομάδα σαν κεραυνός. Και τότε μείναμε και οι ίδιες παίχτριες. Ε, ένα τεράστιο ρόλο το πώς να δέσει μια ομάδα. Σίγουρα παίζει σημαντικό ρόλο το αν είναι οι ίδιοι παίχτες. Και ο προπονητής, ο προπονητής κυρίως που ήταν ό, χρυσος, ο Χρήστος Στυλιανίδης ε, που έπαιξε ένα τεράστιο ρόλο στο να μας δέσει σαν ομάδα ε, ούτε. Μπορούμε να πούμε ότι στο παρόν στάδιο τουλάχιστον λόγο λόγω της πέστηνης σεζόν που έκλεισε ένα δόξα τόσο εσύ όσο και άλλες παίκτριες της δικής σου τη γενιάς σταματήσαν είτε προσωρινά είτε μόνιμα το μπάσκετ. Είσαι που που αν πέσει το τηλεφώνημα θέλουμε βοήθεια, δεν <laughs> <Φένουν> μου κλάψεις τώρα, <laughs> ε, θέλουμε βοήθεια <laughs> ε, να πάει πίσω. Εντάξει, τώρα δεν τα ρωτήσουν που κάνουν. Δεν θα το σκεφτώ σίγουρα πάρα πολλά. θα απαντήσω αμέσω. πάντα πριν να αποφασίσω κάτι, καλά να τα ζυγίζω, καλά να βλέπω τα δεδομένα μου. Ε, συζητώ τα γενικώ. Οπότε εντάξει, δεν μπορώ να πω με σιγουριά τώρα. Εντάξει, το καλό είναι ότι κρατούμε ότι είναι ούτε όχι, ή δεν είναι. Ναι, ναι, μην το τσάμε. Θα κρατήσουμε <τούτο. σου πω. Θυμούμαι σε πάντα τα κομμάτια τα ήσουν πάντα με μια μαπά στο χέρκα και γύριζες τα τουρνουά, τα 3-3 και πάντα ήσουν με τις ίδιες. Θα σου πω ήταν τα τρία βουλάκια. <laughs> Είπα το να το πω, θέλω να μου εξηγήσεις <laughs> από πού προέκυψε τα τρία βουλάκια και ποια πραγματική σου σχέση με την κούλα και τη ζωή. Λοιπόν, ε, εντάξει, η κουβέντα τρία βουλάκια ξεκίνησε από αρκετών καιρών τότε που μπορούσα να πω από το πανεπιστήμιο που ήμασταν. Και ο <coughs> ο Λίνο βασικά έλαλε μα τρία πουλάκια, τρία πουλάκια. Οπότε έμεινα, ξέρει, και έμεινα τρία πουλάκια. Ε, και ήταν χαρακτηριστικό γιατί, α πούμε, και στο Θεοθυρμπουλά ήμασταν δύο ναι. άτομα, εντάξει, ενώ εταιρεία έξι. Ε, και εντάξει, τα καλοκαίρια σίγουρα από τη στιγμή, ειδικά τη χρονιά που δεν υπήρχε εθνική, ούτε για ήταν αφάντη, σαν φάντασμα βασικά για πάρα πολλά χρόνια, έπρεπε κάπω να το. Ξέρεις, να Πόσο ρομπήσατε να καταφέρετε ναι, να το, το καιρό του μπάσκετ. Και Πόσο λέει. μάλλον όταν, όταν είσαι πρώτα αθλήματα εδώ, σταματούσαν πάρα πολύ νωρί. Και εγώ πάντα όσα χρόνια με ξέρω, τα καλοκαίρια, ποτέ είναι κάθομαι σε μια καρέκλα. Είναι να είτε να γυμναστώ, πόσο μάλλον να συντηρηθώ στην ουσία. Γιατί αν ήθελα να συνεχίσω για του χρόνο στο ίδιο επίπεδο, και ακόμα καλύτερο να το πούμε, έπρεπε να δουλέψω. Ε, πόσο μάλλον το να παίξει σε τουρνά, αθλη εκτό το ότι του ανοιχτού, του καλοκαίριου τη παρέα, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι ήταν πολύ ωραίο συνδυασμό να πάμε, ξέρω πρωταράν, που ήταν λεμεσόν, και να περάσουμε και καλά, και να παίξουμε τσο μπάσκετ μα. Οπότε ήταν συνδυασμό του τα όλα. Ε, και επειδή κουβαλούμε όλοι την ίδια αντρέλα γενικώ με την παρέα, α πούμε, την μπάσκετική, είναι, ταιριάζαμε πάντα σε τούτα. Οπότε βρίσκαμε, δεν περνάμε, αποφασίζαμε. Πάμε, πάμε. Σα είναι η Αγία Τριάδα ή έχει άλλα το Έχει έχει άλλα. Απλά γενικά τρία πουλάκια μπορεί να το πει σαν γενικό νόμο. Έχει έναν τουρνουά, θυμώ επί του που υπάρχει μια φωτογραφία μου που έχω αυτό το κολλήτο πάνω τρία πουλάκια με τέλλαν. Άρα νομίζω είναι πουλά που το κολλήσει. Πολλά πιθανόν. Εντάξει, ναι. να υπάρχει η παρέα, του, η καλή διάθεση, του, το κλίμα πλέον στα πρωταθλήματα μα. Πλέον μιλούμε για το πρωτάθλημα. Συμφωνώ μαζί ότι Παγιά οι εθνικέ μα περνούσαν πολλά δύσκολε στιγμέ. Ευτυχώ στο παρόν στάδιο τουλάχιστον φαίνεται να χτίζεται κάτι πολύ καλύτερο. Θεωρούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Εμφανιστήκε μια ανόρθωση τα τελευταία δύο χρόνια. Έχουμε μέλλον. Κοίτα, σίγουρα υπάρχει μέλλον σε κάτι το οποίο δεν σταματά την προσπάθεια. Τούτο είναι το μόνο σίγουρο. και τα αποτελέσματα είναι να φανούν. Μπορεί να με φανούν τώρα, αλλά ε, να φανούν. Ε, τώρα για, για τι ομάδε, γενικά, και για το επίπεδο και για τι εθνικές, θεωρώ ότι τώρα που αρχίσαν, αρχίσαν να δίνουν αρκετό βάρο στι κοπέλε γενικώ, γιατί πλέον νομίζω ότι που χτίσαμε λίγο το αντρικό, το αντρικό, το αντρικό, θεωρώ ότι πλέον και οι κοπέλε έχουν να δώσουν πάρα πολλά πράγματα στο άθλημα. Και εντούτον που λέω ότι δεν σημαίνει ότι το μπάσκετ είναι ανδροκρατούμενο. Το έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Δεν είναι ανδροκρατούμενο άθλημα. Μέχρι τώρα, α πούμε, πριν να γίνει ό,τι έχει γίνει με την πανδημία, βλέπαμε ειδικά στου τελικού των κοπέλων γεμάτα γήπεδα. Τότε κάτι σημαίνει. Ότι ο κόσμο περίμενε, α πούμε, του τελικού. Περίμενε το action. Περίμενε να βλέπει τι δύο καλύτερε ομάδε να παλεύουν. Και φέτο, εντάξει, το είδαμε, μπορώ να πω. Ε, ότι είσαι, καλούς, είσαι καλά, καλά παιχνίδια, κρατήσαν το ενδιαφέρον αρκετά, μπορώ να πω. Σίγουρα, εντάξει, ε, η ομάδα της Ανόρθωσης μπορεί να περτερούσε σε κάποια σημεία, αλλά δεν μπορείς να ξεγραψει μια Ναέλη, η οποία τόσα χρόνια μας έσυνδησε να το παλεύει μέχρι το τέλος, να μην τα πάρει ποτέ ομάδα, <σομίως> και να διεκδικά ότι έχει διεκδικήσει τόσα χρόνια με τους τίτλους που, που έχει πάρει. Ε, ε, Εντάξει, τώρα για τις εθνικές μπορώ να πω αν συνεχίσουν με την ίδια δουλειά και δώσουν και βάρος στις ακαδημίες, στις κοπέλες που, που μεγαλώνουν, βγαίνουν από τις ακαδημίες και τους δώσουν και χρόνο να παίζουν στις ομάδες τους, ειδικά στο γυναικείο, που το είδαμε φέτος, μπορώ να πω και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, είδαμε και τις δυο, και την, και την, και την ΑΕΛ, να, να δίνει χρόνο σε μικρές κοπέλες, που το πράγμα είναι εμπειρία. Δηλαδή... Είναι το καλό, το δημιουργήθηκαν οι ξένες. Σίγουρα. Μια ξένη μπορεί να φέρει πλέον, διάστο, σε, σε πολλέ κύπρε να βγουν μπροστά. Σίγουρα, εντό συζητώ του τον ότι βοηθήσαν πάρα πολύ. Αν και κάποιοι διαφωνούν στο ότι πέφτει το επίπεδο, ναι, να πέφτει το επίπεδο. Προσωρινά πέφτει το επίπεδο. Προσωρινά, αλλά πώ θα κάνει το restart Ακριβώς. Όταν δεν ε, μπορεί να φέρνει ξένου, ξένου, ξένου. Του μιλώ γενικά τώρα. Λοιπόν, και δεν έγινε σταδιακή η μείωση. Ναι, ναι, και αν την παλάντια του άντρε. Ναι, ναι, το ναι, βλέπουμε. Δεν είναι σταδιακή η μείωση. Η μείωση δεν έγινε σταδιακή. Γιατί λοιπόν, είναι απότομη. Ναι, υπάρχει ένα. Ακριβώ. Το ένα... ε, το πράγμα είναι εν τζέσμη κατά ανάγκη των κακών. Μπορώ να σου πω πολλά καλύτερα το πράγμα. Γιατί δίνει αμέσω άλλων ενδιαφέρον που τον κόσμο τη Κυπριακή καλαθόσφαιρα και στι κοπέλε, όταν είσαι γίνει τούτη η αλλαγή <coughs> που τι δέκα ξένε που δικαιούσουν αν έπαιζε σε Ευρώπη, α πούμε, είστε τρει, δύο, ξέρω εγώ, μία, αυτόματα ε, προσαρμόζεται η ομάδα πάνω, Δηλαδή, μπαίνουν παίχτε οι οποίε μαθαίνουν που σειρά από τι εμπειρέ σου, που τη ξένη σου. Και ξέρει, προσαρμόζεται η κοπέλα, η νεαρή κοπέλα που είναι αυτή, και ξέρει, βλέπει αμέσω ότι αλλάζει, ότι μεταλλάσσεται, ότι γίνεται καλύτερη. Βλέπει πολλή πολύ πρόοδο τέλο πάντων. Ε, εντάξει, ελπίζω το πράγμα να συνεχίσει. Να δούμε κι άλλε ομάδε καταρχήν να φτιανούν πάνω. να μεγαλώνει το πρωτάθλημα. που εν που χρειαζόμαστε. Χρειάζονται περισσότερα παιχνίδια. Που από τη στιγμή που ελλείσει ομάδε, εν τα παιχνίδια. Πα στα ποδιά σου. Οπότε είναι καθαρά θέμα εμπειρία συνεχίζοντα με την κουβέντα τη εθνική, γιατί η να λέγεται είναι ένα κεφάλαιο που, που καίει πολλού τελευταίων μετάλλιων. Αν δεν κάνω κάποιο λάθο, η κουβέντα ήταν με τον Αντρέα πριν, ήταν στου Σάμ και που ήσουν εσύ το 9. Το Λουξε, στο Λουξεμβούργο το 13. Το τελευταίο μετάλλιο. Ναι, ναι. Πέσαμε, ναι, ξέρω, Αντρέα. Χάσαμε. λοιπόν, <laughs> όπω και να έχει πάρα πολλά χρόνια να έχουμε μια διάκριση να βγει η εθνική προ τα έξω, να, να ενθουσιαστεί ο κόσμο. Φέτο μια μεγάλη ευκαιρία με τη βοήθεια μου, κάνουν κάνει την Ομοσπονδία που διοργανώνει στην Κύπρο. Ναι. Εσύ πώ το βλέπει, πώ υποστηρίζει το, 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 το κομμάτι τη εθνική, όπω έρχεται απ' έξω πλέον. Ναι, πιστεύω αν ήταν διαφορετικέ οι καταστάσει με την πανδημία, ε, ήταν, θα ήταν μια τεράστια ευκαιρία και για τον κόσμο να αγκαλιάσει του την προσπάθεια που γίνεται πόσο μάλλον για κοπέλε αποκλειστικά, γιατί μιλούμε για και που πιάνει όλα τα αθλήματα, όπω έγινε το 9 που ήταν θεωρώ που τις πιο επιτυχημένες διοργανώσει που είχαν γίνει σε ΑΜΚΕ στην Κύπρο. Ε, Εκτό το ότι περάσαμε το τέλειο, και εμείς σαν αθλητές απολαύσαμε γενικά την οργανώση, τη διοργανώση Νούλη, πήραμε το προαθήμα μας, το, μετάλλιο. το μετάλλιο μας, συγγνώμη. Ε, φέτος δυστυχώς θα μπορεί ο κόσμος να το ζήσει από κοντά, Εντάξει, ένα δύσκολο. Σίγουρα θέλω να πιστεύω ότι μέσω είτε κρατικών καναλιών μπορούν να καλυφθούν κάποιοι αγώνε που εγκαλώνουν το ταλπίζω. δεν ξέρω τι αποφασίστηκε. Αλλά σίγουρα πρέπει να προωθηθεί τούτο που μπορεί να γίνει το καλοκαίρι και σίγουρα ελπίζω να γίνει. Ελπίζω να μην γίνει οτιδήποτε έτσι. Με το ταουλέντε τόσο τα πράγματα. Ε, Κάτσε να επιτραπεί να έρθουν οι ομάδε στην Κύπρο. Ακριβώ. Ναι. Οπότε δεν ξέρω ποιε ομάδε τελικά είναι να έρθουν. Σωστό. Αλλάζουν τα δεδομένα μέρα με τη μέρα. μέρα, μέρα. Ε, εντάξει. ελπίζω να είχε όλα καλά καταρχήν. Ε, ό,τι καλύτερο γενικά ελπίζω να καταφέρει να πάει και για μεταλλίον η εθνική γιατί όχι ε, σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο ε, πρέπει να έχουμε, θα συναντήσει ομάδες πολύ καλέ, που ξέροντα τσου την εμπειρία μου, είναι ομάδε που χώρε οι οποίε είναι πασχετικέ εν, χώρε. εντάξει, σίγουρα θεωρώ ότι οι κοπέλε θα προσπαθήσουν να δώσουν ό,τι μπορούν. Εντάξει, όπω είπαμε, είναι μια εθνική που χτίζεται ξανά. Ακριβώ. Άρα οι απαιτήσει πάντα υπάρχουν, μια να μιλά για την εθνική ομάδα, αλλά κρατά μια πισινή στηρίζοντα την προσπάθεια που γίνεται. Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να σα βάλω σε ένα άλλο κομμάτι το μόνο αναφερθήκες ότι ειδικά παγιά θα μπάσκετ και ήξερες μόνο ότι υπάρχει το αντρικό μπάσκετ. Δεν ήξερες το γυναικείο. Πόσο εύκολο είναι για μια μητσάν, είτε του δημοτικού είτε του γυμνασίου, να, να πει «έχω πάει χώρο, έχω πάει μπαλετόν, έχω πάει κολύμπι, έχω τέχνη, εγώ να πάω να παίξω μπάσκετ» ο τρόπος που το αντιμετωπίζετε από τους άλλους γύρω, ναι. γιατί υπάρχουν και υπέκτρες οι οποίες δεν έχουν το πλεονεκτήμα όπως εσείς. Είσαι λίγο ψηλή, εντάξει, θα το πούμε, ενώ εσύ, η ζωή είχατε το, το ύψος. Υπάρχουν και άλλες οι οποίες ξεχωρίσαν η καλιά ή ακόμα και η κούλα. Δεν είναι τόσο ψηλή, <laughs> να ακούσει τώρα, να παίζει το τηλεφώνημα, <laughs> αλλά είναι το πείσμα, πώ το αντιμετωπίζετε εσεί αυτό το πράγμα. Κοίτα, ακούω διάφορου γενικά τόσα χρόνια ότι. ξέρεις, μόλι με δουν εμένα, άπηζε βολέι. Εδώ τι κάνει να παίρνουν, Σου το πα, <laughs> στο μπάσκετ. Λέω, Όχι, μπάσκετ, α πούμε, γιατί όχι. Τέnis. Δεν ξέρω εγώ. Ξέρετε, έχουν την εντύπωση ότι το να παίζει μπάσκετ ότι γίνουν το. το, από στο λεμέν, το άντρο. Ξέρετε, α το σαν... κρατούμενο άνθρωπο. Ναι, α ναι, πούμε. Ναι. Οι κοπέλε έχουν ωραία σώματα, α πούμε. Αν παίζουν μπάσκετ, καμία σχέση. Είναι τα κάπα στα Ναι, α <συστηνήσεις> πούμε. Ναι. <συστηνήσεις> θεωρώ ότι ακόμα και οι γονεί που πιστεύουν ότι, ε, θα, ε, ότι είναι γαίρο κόριτσα το, το παιδί του, ε, θεωρώ το τεράστιο λάθο. ή ότι είναι χαλασί το κορμί του. Δηλαδή, ακούει τα πάρα πολλά του, δηλαδή. Δυστυχώ, ε, ε, εγώ μπορώ να σου πω, έχω καλύτερο σώμα που παίζουν μπάσκετ παρά τώρα. Οπότε εντάξει. Φταίει ο Νικόλας που χαλάσαν το κορμί σου, για να ξέρουμε να. Όχι, όχι. Εντάξει, καθαρά θέμα να perception, ενώ πώ το αντιλαμβάνεσαι <laughs> το θέμα άθλημα. Γιατί όλα τα αθλήματα έχει να κάνει με το να γυμναστεί καταρχήν εσύ, το σώμα σου, το μυαλό σου. Ε, και τώρα αν είναι βόλεϊ, αν είναι τένις, αν είναι μπάσκετ, δεν είναι σίγουρα. να κάνει καθαρά με τι ρεθίσματα παίρνεις εσύ και τι δίνεις εσύ στο παιδί σου για να θέλει να ξεκινήσει να παίζει μπάσκετ. Ε, και ξέρω αρκετά παιδιά που, 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 που είδαν κάποιον, α πούμε, και α, θέλω και εγώ να, να παίξω μπάσκετ, θεωρώ ότι... Βλέπουμε, τουλάχιστον όταν ήμουν στον κεραυνό, βλέπαμε τι μικρέ μικρές που έρχονται στα παιχνίδια μα α πούμε. Ξέει, θεοποιούσε, θεωρούσε ότι ξέρεις, πιάνουν ερεθίσματα, ότι θέλουν, θέλουν να παίζουν, θέλουν να συνεχίζουν να παίζουν. Είναι έναν καλό μου κάνουν οι το ότι όσον επιτρέπεται τουλάχιστον τι συνδεσμοί, να θεωρούν είτε το αντρικό είτε το γυναικείο να, θεωρούν ναι, ναι. Τούτα δυστυχώ δεν μπορούσε να γίνει φέτο. Ναι. Εντάξει, σίγουρα εστίχησε ε, και σε αρκετά παιδιά θεωρώ που, που κλείσαν και οι ακαδημίες που δεν τους αφήναν λόγω των πρωτοκολλών. Σίγουρα, πάει πίσω-πίσω, ειδικά και αν προσπαθεί να χτίσει πάνω στο παιδί, πάνω στο μικρή, πάνω στο μικρό, ξέρω εγώ, να... τα βασικά. Το ότι ήταν ανενεργό του των καιρών, ε, σίγουρα μόνο αρνητικό του έκαμνε. Ναι. Ελπίζω με τον νέο χρόνο, ξέρω ότι ξεκινήσα δηλαδή με κάποιε ακαδημίε. Ελπίζω με τον νέο χρόνο να μπουν δυναμικά, να μην έχουμε την κατάσταση τουλάχιστον σε πιο ομαλά επίπεδα. Ε, και να δούμε ξανά έτσι να ασχοληθεί ο κόσμο με τα παιδιά. Είναι εύκολο για έναν κοριτσάκι 11-10 χρονών να πιένει να παίξει μπάσκετ. Μια συμβουλή δική σου μετά από τόσα χρόνια που επέρασε εσύ, είδε επέρασε τι δύσκολε στιγμέ του γυναικείου μπάσκετ ναι. και τώρα τι πιο. Ε... θα πω τι πιο ομαλέ, αν θέλει, συνθήκε. Ναι, θέλεις, Ήταν, εννοείται είναι... <coughs> Τίποτα δεν είναι δύσκολο, αλλά δεν έχει θελήσει. Είναι όλα στη θέληση. Και το ότι ε, πόσο ζήλο διά, πόσο προσπαθείς να είσαι καλός σε τσιόν που καμνείς, ασχέτως μπάσκετ, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ε, αλλά άμα, άμα, άμα επιμένει και, και στοχεύει σε τσιόν που καμνείς καλά και το καλά, όχι λίγο ποτζι, λίγο ποτά, λίγο ποτζι, λίγο Πρέπει να είσαι έτσι αμέ. Θέλει δουλειά. Ναι, θέλει δουλειά. Ε, και σίγουρα τα παιδιά θέλουν στήριξη με τους γονείς τους. Τούτο είναι το μόνο σύρο. Τρεχάματα πολλά. Δηλαδή να το, του βουρά που λαλήξει. Αντί πάρω προπόνηση, α πούμε, ξέρω. το πράγμα θέλει πολύ στρίξη μου από του γονεί. Και οι γονεί πρέπει να το δώσουν βάση πάνω σε, στα, στα, χόμπι των μωρών. Να το δεν είναι ας το ας το μω... γυμπρέκα, Πρέπει, να το πελεκώ το μωρό ή να το Κοίτα, αφήσω να. Καμιά φορά. Ε, Αφήνει του, αλλά καμιά φορά αν τζοχε πρέπει να ξέρει και το παιδί σου το ίδιο, σε τι, τι είναι καλός, για να το τραβήσει. Α πούμε, εμένα ο παπά μου ε, ήμουν καλή σε όλα τα αθλήματα. Ναι. Ε, εγώ είχα ξεκινήσει ίσω σε χάνπολ για να καταλάβει. Τιμούν και καλή. Λόγω Αλλά... νύχτα, εγώ ψεστώ. Ε, Όχι, ήταν και λόγω του ότι μείνει κάπου κοντά. Αλλά πάντα ασχολούμαι με αθλητισμό. Και τότε που ήταν το άγο, τότε πούμε, ναι. Πάντα ήμουν τσαμία που πιέννα. Γυμναζούμασταν. Οπότε είχαμε την, την, πρόθεση που του γονεί πιέννεται, Και τον πα και δεν προέκυψε γιατί ένα παπά μου με πιέζε. Ο ενάρτη να πάει, και ξέρω εγώ. Στην αρχή ήμουν πολύ αρνητική που μωρό Θέλω Να σου το πω, αντιδραστική πρέπει να είσαι σίγουρα. Εντάξει, το συζητώ. Το... Ε, αλλά, λάθος, <σχελί> μετά... Μόνο πραγματικά δεν ξέρω... αν δεν έγινε τον Τζίνο να σου πει τι θα έγαμνα. σω κάποιο άλλο άθλημα, δεν ξέρω. Είμαστε, ναι. Αλλά, ναι... Εσπρόξε ε, 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 με ο πατέρας μας για να ασχοληθώ. Είμαστε, ο λόγο που μείνω τόσο πολλά είναι... επειδή είμαστε σε μια φάση που... Φκένουν προ τα έξω, είναι πάρα πολλέ παρενοχλήσει προ yeah. μικρά μωρά, αγόρια, κορίτσια, μέσω του αθλητισμού. Λόγω, ε, και ε, πολύ σημαντικό να φτάνει στο μήνυμα των γονιών που έμπειρου αθλητέ, αν είναι θα, θα σε πω πάλι μάχη ακόμα. <laughs> που έμπειρου αθλητέ, το ποια θέση πρέπει να κρατούν. Εσύ στο συγκεκριμένο κομμάτι, ποια είναι η θέση σου. Για, όλα τα οποία προ τα έξω, για αγοριών, κοριτσών, yeah. μέσα από το αθλητισμό και όχι μόνο. Κοίτα, η αλήθεια ήταν αρκετά σοκαριστικό. Όχι ότι γίνεται ένα τρόπο που έφυγε προ τα έξω, γιατί θεωρώ ότι πάντα, <coughs> τα πράγματα πάντα γίνονταν, απλά νομίζω δεν τα ευκάλαν τόσο προ τα έξω. Mm -hmm. ε, και μια τσέδωσε μου την μπάσα, α το πούμε, την assist, ε, να πω ότι εντάξει, τώρα με την Ομοσπονδία γίνεται μια προσπάθεια ε, δημιουργία, α το πούμε, μια επιτροπή για προστασία του αθλητή συγκεκριμένα της καλαθόσφαιρας ε, και έχω την τιμή να βοηθήσω κι εγώ από τη δική μου θέση έστω και ενεργή ανενεργή που είμαι φέτο. Ε, να βοηθήσουμε να, να δώσουμε βασικά το μήνυμα ε, ότι είναι μόνοι του τα παιδιά τα οποία ε, ζουν ζουν την κατάσταση ε, ή την έζησαν, ή ή, μη κακό να γίνει, αλλά για να μην γίνει τέλο πάντων, δημιουργήθηκε αυτή η Επιτροπή, τα οποία θα θα αναλαμβάνουν τα διάφορα θέματα που προκύπτουν βάσει οποιοδήποτε περιπτώσεων δημιουργηθούν σε οποιαδήποτε ομάδα, είτε αγόρι είτε κορίτσι, δεν μιλώ μόνο για κορίτσι, γιατί βλέπουμε τελευταίε ότι παραπάνω γορίζει. Φύγουν τα πάντα έξω. Ναι, ναι. Και, και πολλά τα προ τα έξω. Ε... και βασικά θέλουμε να γίνει βασικά ο, ο μεσολαβητής μεσολαβητή ή τέλο πάντων να, να, βοηθήσει στο να μην ξαναγίνει. Να αποτραπεί να γίνει οτιδήποτε ξανά. Ε... και αν γίνει ή αν έγινε, να μπορούν να έρχονται σε εμά. Εμπιστευτικά εννοείται. Ε, να νιώθουν τουλάχιστον μια ασφάλεια και μια σιγουριά ότι μπορούν να μας εμπιστευτούν, να έρθουν να μας μιλήσουν να μας πούν τέλο πάντων τι έχει γίνει την περίπτωσή του. και που τζάμεζε τζί η, κα, η κατάσταση θα πάει στα χέρια των ειδικών ε, παρακάτω. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολλά καλό τούτο. Ε, σίγουρα θα, θα αποτρέψει οποιασδήποτε καταστάσεις να βγουν προς τα... Στο, στο Από ένα συν στην προσπάθεια που κάνει την ομοσπονδία εδώ χρόνια. Σίγουρα χιλιάδια... το είναι πάρα πολύ καλό. Και βλέπουμε ότι πρώτο μπορεί αρκετά θέματα βαστούν. τούτο. Ε, εντάξει, σίγουρα τούτη η κατάσταση όλη επηρεάσε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολλού γονεί που τώρα έχουν δεύτερε σκέψει. Ξέρετε, Απαναγία μου, πρώτο παιδί μου. Στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο στίβο, στο κολύμπι. Ακούω τόσα ρητώσα. Ποιος με νκιάται ότι... Ακριβώς. Ναι. Ο, και πολλά δικαιολογημένα και εν τω συζητώ και εγώ στη θέση του το ίδιο πράγμα να κάνω. Ε, γι' αυτό και γίνεται ούτε προσπάθεια τώρα να, να ενημερωθούν καταρχήν όχι μόνο, τα, όχι μόνο οι γονεί των παιδιών αλλά και τα παιδιά που μόνοι του, okay. να ξέρουν, να μάθουν, να ξεχωρίζουν καταρχήν τι περιπτώσεις για να μπορούν να τι αποφεύγουν και αν τυχόν υποπέσουν σε έτσι καταστάσει, να μπορούν να το μεταφέρουν στου γονεί του, σε εμά μετά, σαν υπεύθυνη επιτροπή, και να το χειριστούμε αναλόγω ε, όπως όπω πρέπει να χειριστεί το θέμα. Ωραία, αλλάξουμε λίγο. Κάμε πολύ πιο ευχάριστο το κλίμα. Μετά από τόσα χρόνια στα γήπεδα, πώ νιώθει φέτο που είσαι έξω, εντελώ, Πόσο εύκολο είναι. Τώρα θα με χέρουμε, κάτσε ένα χαμόγελο. Ένα χαμόγελο, ναι, έξω σπίτι τώρα. Πόσα πράγματα σπά που ανέβρα, α πούμε, μπορεί να πιέζει μάπα, να ασχοληθεί. Κοίτα, σίγουρα να πληρώνω το χρόνο που ένιχα όταν έπαιζα. Δηλαδή, τα Σαββατοκυριακά μου καταρχήν. Δεν το συζητώ. Εντάξει, νομίζω τώρα είναι η φάση που προσπαθεί να κάνει τσιάπονε καμνέ, αλλά νομίζω σε κάποια φάση Κοίτα, φέτο γενικά που έβλεπα τι κοπέλε και συμπίκτρε μου που πέσαν, έτσι λίγο. Ειδικά στου τελικού, οι δικοί πελών, ξέρω εγώ, playoffs. Και έτσι λευκά και άλλο, wow, α πούμε, θύμησα. Εντάξει, φυσικά τώρα είσαι κάποια ηλικία, δεν μπορεί να αντιδράσει το. Θα το σχολιάσω. Έτσι όχι σίγουρα να παίζω, αλλά ζήλεψα τον παλμό την ένταση, <ελίδι> την ένταση να τέλο. Την πόρωση, ξέρει που ε, να τα δω και σε τη καρδιά σου να σίγια, αλλά πρέπει να τα δώσει ούλα, Γιατί ένα κρυθεί, ξέρω εγώ, στο τέλο. Α... Τι είναι το πράγμα να επιθυμίσα. Και μ, θυμούμε κάθε χρόνο με δικά στα playoffs τώρα, δικά στα τελευταία παιχνίδια που ήταν σε ρί, Τετάρτη και Τετάρτη και Τετάρτη Σε κάποια φάση, που ένιωθα ότι έδιναν τα ούλα και έπαιρναν σπίτι και μου φτιάζαν τα πάντα. Τι είναι το feeling. Δηλαδή, το πάρα πολύ. Δηλαδή, πραγματικά. Η υπερένταση που έτσι την νύχτα. Τι είναι. είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να σε φέρει πίσω στα ύπεδα. Ελπίζω να σου πω, εντάξει, μακάρι να πάνε όλα καλά γενικώ. Ενώ. εντάξει, για διάφορου λόγου σταμάτησα φέτο, αλλά ένα λόγο ήταν και το μεν πανδημία. Που λέω έτσι ξενέρωσε με το ότι θα μπορώ να ζω τι Θέλει κόσμο, ναι, θέλει εντάσει. Θέλεις, θέλεις... είναι το ίδιο. <coughs> δηλαδή, σαν να παίζει μόνιμο, σαν να παίζει. Το ότι έρχεται κάποιο να σε δει. Έρχονταν τα παιδιά, έρχονταν οι φίλοι σου, οι συγγενείς σου, ενώ είναι διαφορετικό. εντάξει, ελπίζω του χρόνου, να πάνε όλα καλά και να αλλάξουν. Για ψηλή, είδες που τώρα είπασαι ψηλή, είναι πολύ Στι αρχέ, πάω βασικά στο θέμα τη δουλειά που έλαβαμε πριν. Θυμούμαι στον Αχελέα, είσαι ένα παίχτρια τη παραπάνω. Τι μα είναι το ύψο, λέει εγώ. Στον κεραυνό, σιγά σιγά εξελίχθηκε σε πέτρε η οποία ίσω ήταν από το 35% από τρίποντο. Στο τέλο οι συναγωνίζει, δεν είναι μπιτσιλίδο, είναι την. Τυρουσάκη. Τυρουσάκη στα τρίποντα, που είναι ένα σημείο. Άλλο είναι πιο νικούλα, θα τη συναγωνιστεί. Πόσο ιδρώταν εσύ σειρέ με στο παρκέ για να μπορέσει να εξελιχθεί σε μια all around. Γιατί οι ψηλέ στην Κύπρο. Ομολογουμένω, δεν είναι κάτι το οποίο βρίσκει Συνέχεια. Εσύ και η ζωή ήσασταν, ήσασταν τη ίδια γενιά. Και ήταν κάτι σπάνιο το ότι υπήρχαν ναι. πιο ψηλέ. Ε, και στην ίδια ομάδα, δηλαδή, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια στον κεραυνό. Αλλά το παιχνίδι σου εσένα ήταν εντελώ διαφορετικό τα τελευταία χρόνια. Πού οφείλεται αυτο το πράγμα. Κοίτα, παλιά το ότι ήμουν αποκλειστικά κάτω από την ρακέτα ήταν. Εντάξει, ήταν πραγματικά το παιχνίδι που. Ε, καποιοι με <συσχε> προπονητή. Το ότι σε βάλει, ξέρει πώ θα ρε πια στην μπαλά, αν παίξει, τούτο θα γαμνεί αυτό. Και από τη στιγμή που είσαι την υποστήριξη των παιχτριών σου, που είσαι στο σουτσέρ σου, ή ξέρει ότι είναι ένα σουτσάρ, να με φτιάξει. Τώρα γενικά το παιχνίδι να αλλάξε, πιστεύω, υψηλή. Έτσι όχι κάθε αυτόν πάντα πρέπει να μόνο στο λόγο. Βλέπουμε παίχτε, μιλούμε για παίχτε Euroleague κλπ. που του βλέπει ότι σουτσάρουν όλοι πλέον τριπώντο. Ναι. Και νομίζω είναι ένα σύμπτωτο πράγμα να έχει ένα ψηλό να σου τσάρει τριπώντο. Γιατί τσάμε που σου λέω, Α, ψηλό αφιστό, θα σου τσάρει. Δεν χρυσού το με στα μούτρα, α πούμε. Υπε. Δεν το βουδό, έχει προνοήσει. Και να σου πω ότι λέω, Οκ. Okay, γενικά το σουτ είχα το σαν μέσα απόσταση. είχα το πολλά ενώ άρεσε και μου να σου τσάρω που από μέσα απόσταση μόνο να παίζω με πλάτη. Και μπορώ να σου πω, το να παίζω με πλάτη, δεν ήταν και τόσο το ατού μου. Ήξερα με ένα ποστάρο ε, μέσω, μέσω, μέσα από την καριέρα μου, έμαθα τέλο πάντων. Αλλά το σου είχα το πάντα. Και λέω, οκ. Okay. Τι τα τελευταία, τα τελευταία χρόνια που παίζα κυραύνο, ε, λέω, okay, και να λέω, οκ. Έχω κάτι να χάσω να ξεκινήσω να σου τσάρισκω και κάνω έναν τρίποντο. Του τον έτσι ξεκίνησε που το αμάτσι, που τους αγώνες κατευθείαν. Ξεκίνησε που προπονήσει. Οπότε ήταν πια ένα εμπάλα, για ξέρεις, τις ασκήσεις τες, ε, που μας βάλει ο προπονητής να σου τσάρουμε. Ε, ξεκίνησε... Σιγά σιγά πίσω πίσω, ένα βήμα πίσω. Ένα βήμα πίσω, α πω και στο τρύποντο. Ε, και νομίζω είναι καθαρά πλέον πράκτη. Αλλά ακούμε στον παρονομαστή φυσικά ότι για να παίξει τον μπάσκετ επίπεδο, αν θέλει να παίξει μπάσκετ επίπεδο, πρέπει να δρώσει. Σίγουρα. Έλεγη... Δεν το συζήτω. Δεν το συζήτω. Πρέπει να είσαι 100% στο κήπεδο κάθε φορά. Σίγουρα να παίξει ρόλο και η κούραση σου, ειδικά σαν εμεί που δεν θεωρούμαστε επαγγελματίε και δουλεύουμε. είμαστε, α το πούμε, ήμοι ερασιτέχνε. Ε, Σκεφτούμε ότι εσχολάναμε και πήγαμε κατευθείαν προπόνηση και πήγαμε σπίτι την η ώρα 11 η νύχτα. Mm. Θέλω να σου πω, απαιτεί τεράστια θυσία στο να είσαι καλό σε τζιόν που κάνει, ε, δεν είναι μόνο να λε απλά πάω προπόνηση και κάνω προπόνηση. Πρέπει να πίνει και να είσαι και προσπαθεί. Ε, και έτσι να τραβήξει και τι υπόλοιπε συμμετρίε σου. Γιατί αν πα μια μέρα με τζιφαρκέ, έτσι δεν κάνει τίποτε. Ε, θεωρεί ο τζιάλι, βαρκέ Έτσι ε, ξέρει, πάει, πάει, πάει λέγοντα, α πούμε. Και okay, τώρα. Παρόλο ε, που. εγώ σου το πω Άρα, πιάνω σου. Πάει στο τότε που βεβαίω ότι ουσιαστικά είναι μια απασχόληση. Η Σόφη έξω από τον μπάσκετ, τι κάνει. Η Σόφη. Εντάξει, <laughs> πολλέ θυσίε γενικώ. Δηλαδή. Θυμούμαι πάντα τη ζωή μου να έχω τον μπάσκετ. Ε... Το... Η εξόδη μου ήταν περιορισμένη γενικά, τα πάρτι μου τα αυτά. Αλλά έβλεπα του φίλου μου σε πιο ήρεμε καταστάσει. Δεν έφυγαινα συνέχεια αν έξω. Και αν το πει, ζητούσα τζόλα. Αλλά τσι είναι φορέ που έφυγαινα, α πούμε, έφυγαινα και απολαμβάναμε το. Δηλαδή, δεν το κάναμε επί καθημερινή βάση, α πούμε, πόσο μάλλον πριν που παιχνίθηκε έτσι. Δηλαδή, ήταν καθαρά και προσωπικό μου κανόνα ότι πριν τον αγώνα είναι βρέα ξενυχτό. Ή έμπρεα ξέρω εγώ. Ή πρέπει να ξεκουράζουμε, πρέπει να καλά, ειδικά το πρωί πριν τον αγώνα. Ενώ τούν τα πράγματα έχει να κάνει καθαρά με το mentality σου πώ αντιλαμβάνεσαι. έχει αγάπη με χαρακτήρα. Κατάλαβε. Τώρα αφήνεσαι είναι στην οικογένεια, τώρα πέραν τη πλάκα, αν επανέλθει ή όχι, είναι κάτι το οποίο να αποφασίσει εσύ. Φέτο αποφάσισε ότι ένα break να γράψει την οικογένεια σου, να δει παρακάτω τη ζωή σου, να αλλάξει σελίδα, α πούμε. Κοίτα, γενικώ αρέσκει μου τα παιδιά που βλέπουν ένα πιο μεγάλο να παίζει και ασχολείται με κάτι. Και να θέλω, α πούμε, τα παιδιά μου να να με δουν να παίζω. Τώρα σε τέλει, και δεν ξέρω, <laughs> και να καταλάβω. <laughs> Αλλά εντάξει, πάντα το είχα στο μυαλό μου ότι ξέρει, ήθελα να μου να πιάσει που τον γονιό σου που ασχολείται με κάτι. εν, εν ωραίο, διαπασάρι δηλαδή στο ζεστό παιδί σου. Ε, εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, τα πάντα μπορούν να γίνουν. Ε, μπορεί να ξυπνήσω μια μέρα και να πω: Α, θέλω να ξαπέξω Που ξέρει. Αλλά εντάξει, θα δούμε. δούμε. Το καλό είναι ότι δεν αποκλείσει τίποτε. Άρα, Αντρέα, πάμε να βγάλουμε είδηση σήμερα. <laughs> Περίπου. Πώ πάτε, Γιώργο, έχουμε ακόμα 7 λεπτά να με αφήσει. Έχει κάποιον ιδάλμα, είχε κάποιον ιδάλμα που σε έκανε να ξεκινήσει στον μπάσκετ. Ε, ε, κάποιον ιδιαίτερο νόμο συγκεκριμένον. Ε, συγκεκριμένο. εντάξει, του κλασσικού μεγάλα, μεγάλα ονόματα, τα ξένα, ξέρω εγώ του NBA κλπ. Ναι. Ε, Όμω, Θυμούμαι τον καιρό που ξεκίνησα. Παρακολουθούσα πολλά την Εθνική Ελλάδο τότε που έπαιζε τον Τζο Παπαδόπουλο. Και μπορώ να σου πω έχει φάσει που, ειδικά τα καλοκαίρια, ε, που έβλεπα του τε... αγώνε. Και έβλεπα τον που έπαιζε. Και μιλούμε για τρομερέ κινήσει κάτω από το καλάθι. Και θυμούμε. Πραγματικότητα, ότι την εποχή είναι εκείνη, ειδικά ο Λάζαρο θυμούμε... θεωρεί θυμούμε... Ναι, τον. Ναι, θυμούμε. Ήταν ο πιο καλό σέντερ τότε. Και θυμούμε, επειδή ήταν καθαρό Έχουν είσαι τρομερέ κινήσει. Δηλαδή, κάνω μου εντύπωση. Και θυμούμε, θυμούμε τον εαυτό μου να τι παρακολουθά. Και αμέσω επόμενη χρονιά έπιανε τον εαυτό μου να τι δοκιμάζει. Οπότε, έτσι λοιπόν... Γι' αυτό και κλάτησες ψηλά, όπως το Λάζαρο. Ναι, πάρε, πες το έτσι. Και νομίζω ότι αυτό βοήθησε με πάρα πολλά. Σίγουρα το να βλέπεις, έστω και που τηλεόραση είναι αγώνες, πάλι είναι ρεθίσμα. Οπότε, παράδειγμα, προς μιμήση, θεωρούνται είδωλα, στο το πούμε, οπότε ναι. Νομίζω ότι είναι με βοήθησε περισσότερο. Δεν είχα όμω ποτέ μου συγκεκριμένο Τζόρταν, ο Γκάλι. Εντάξει, στην πορεία εννοείται θαυμάζω και θαυμάζω παίχτε. Δεν μπορεί να το αρέσει το πράγμα, ναι. Ε, Α πούμε για μένα που μετά τον Παπαδόπουλο, ο Λάζερ Κόντ, ο Κασόλ. <σχελίδι> Παου, που καλή <σχελίδι> μάθηκα και στην Ιταλική. αν Βρίσκεται ο άνθρωπο, δηλαδή εντάξει. Νομί, για ψηλό που έχει και το σουτ. Ναι. Μια που αναφέρεται στον τρίποντο. Ναι, ναι εντάξει, μπορώ να σου πω παραδείγματα πάρα πολλά, αλλά ξέρει, διότι του ιδιαίτερη σημασία όταν του βλέπω, τον τρόπο που παίζουν, τι κινήσει του, την αντίληψή του, την πασχετική. Το τι σημαίνει ότι μόλι την πιέμπαλα να παίξω, να, να να πασάρω, να δω, να δω, να δω, και, να, 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 να συμπαίχτη μου. Δηλαδή, ένα ψηλό δεν είναι μόνο για να σκοράρει, μπορεί να δημιουργήσει και μπορεί να σου καλύτερα πω, άσο. Ε, ναι. <στοντ'> Ακόμα πα... θεωρεί ευρωπαϊκό μπασκετ. Ναι. Ναι, ναι, εννοείται. Ναι. Στηρίζω πανάθα. Εντάξει, σίγουρα δεν τα πιάμε τόσο καλά θέλω. Δεν το πάνε να μια κουβέντα έτσι από Ολυμπιακό, δεν πάνε Εντάξει, νομίζω ότι το restart που λέμε που κάνουν κάποιε ομάδε πρέπει λίγο έτσι να. Ειδικά όταν υπάρχουν και εσωτερικέ αλλαγέ από οδηγήσει, και έτσι πάντα επηρεάζει το αποτέλεσμα. Ε, αλλά νομίζω βλέπω ότι η προσπάθεια που γίνεται από το μηδέν. Διότι του credits, δύο του υπομονή. πιστεύω ότι σιγά σιγά να χτίσουν και όπου πρέπει να χτίσουν. Α πούμε, ο Ολυμπιακό παραδείγματο χάρη ξεκίνησε που πολλά βαλιά να κάνουν τον τοριστά και βλέπει τώρα αποτελέσματα. Οπότε εντάξει, θέμα χρόνου. Θεωρεί κάποια ομάδα η οποία ξεχωρίζει φέτο. Στην Κυρολί. Ναι. Εντάξει, αρισκεί μια θέση. Πολλά καλό παιχνίδι. Πολλά Πολλά καλοί παίχτε γενικώ. Έχει μια περιφερειακή γραμμή, μια αλήθεια ναι, δε, που δεν μπορεί να το ζήσει. Και άλλοι έτσι. Εντάξει, τη ρεάλ βλέπουμε την να ενδεινά... κρατά έτσι μια να το πούμε σταθερή πορεία. Η Μπαρσελόνα φέτο που προσπάθησε Μπαρτσ... να με το Γιασκεβίτσιο ναι. να κάνει ναι, το, το Ναι, ναι. ναι. Το ε, πιστεύω παίζεται. Φέτο μπορώ να σου πω ένα σιτζιν το φαβόρι που ξεχωρίζει η μπαμ, μπαμπαμ. Ενώ τσεντούν το τόρεο που τραβάζει τον κόσμο και ευτυχώ έχουμε και κάτι να θεωρούμε έτσι. Εγκρίμα τότε δεν έχουμε τελικέ ομάδε που ποτέ. Εντάξει, σίγουρα. Ε, αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου. Σιγά σιγά πιστεύω να είναι επανέλθω. NBA. NBA, εντάξει, εκτό που φάσει του αν δεν το κούμπα. <laughs> Κλασικό, δεν το. Δε, δε, δε. <laughs> ναι, <μένου> εντάξει, πολλά λιών. Σίγουρα ξέρω αρκετού παίχτε. Έμαθα φέτο. Βλέπω. Έχει τα τελευταία δύο χρόνια βλέπω έτσι. Παρακολουθώ παίχτε. Τον, το, 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 βλέπω, νιώθω ότι ο Νικόλα βάλει, σε, βάλει σε το MBA να θωρεί, α πούμε. Όχι, <σάς> όχι, <ό>, καμία σχέση. Καταρχήν <σάς> <σάς> <Εντάξει, σάς> είναι μην το ενώ στο πρωί να θωρούμε τι πρόμορφε. Εντάξει, βάλει το πίσω, ρε. εντάξει, εντάξει. Βλέπει highlights. Αν μαθαίνει νέα, διαβάζει στα site, οπότε ενημερωτικά παρακολουθώ τα site. Εντάξει, δεν ήμουν ποτέ φαν του NBA σαν παιχνίδι. Δεν το θεωρώ την καλύτερο παιχνίδι που τη Ευρώπη. Σε διαφορετικό παιχνίδι, πώ να συγκρίνει. Σίγουρα διαφορετικό. Εγώ προτιμώ το ευρωπαϊκό μπάσκετ παρά του NBA. Το, το NBA είναι παραπάνω σαν show, skills, αθλητικά skills. Που μιλούμε για ανθρώπου μηχανέ. Μα η show, γι' αυτό που είδαμε και τον Αντετοκούμπο και τον δεν ήταν ο ίδιο με την εθνική Ελλάδο. Α, Οι είναι ακριβώς. διαφορετικό το παιχνίδι no, το, του, ναι, NBA. Λοιπόν, θα δω την ώρα μου. Εντάξει, έχω ακόμα κάτι δεύτερο λεπτά για να αποφώνω πριν με ασκλήσει. Λοιπόν, Σόφι μου, ευχαριστώ πάρα πολλά. Όταν μου πει ο Αντρέα ότι ένα ούτε εγώ Θέλω να είμαι εγώ. εντάξει, ε, έχει 10 χρόνια να γνωριζόμαστε, ρε ρεβάλε, Θα πούμε τα υπόλοιπα. Πόσα χρόνια έχει τραφάνουμε να είμαστε. Ε, ε εγώ προσωπικά έχω ξαναδώ στα γήπεδα, έστω για έναν τέλο τουλάχιστον και σε έναν και... και στην κούλαν να πω γιατί ξέρει ναι πώ τον εκτιμώ και τη ζωή. Τι παίχτε γενικά που σταματήσαν τα τελευταία χρόνια, ε, λέω COVID παραπάνω. Και μετά, επειδή κάνουν την οικογένεια του φυσικά, απλά αξίζεται έναν καλύτερο. Τέλο. Ένα last, nah, last, last dance, ένα, last dance με τον κόσμο, έστω με την οικογένεια σα. Με τι οικογένειε σα, απλώ διαφορετικά. Με την οικογένεια σα, να <laughs> στα, στα γήπεδα. Ελπίζω να ξαναδοθεί η ευκαιρία να τα πούμε. Ευχαριστώ καταρχήν που με, καλέσατε. Και εννοείται μόλι ακούσα ότι σου είναι λέω ωραία, εντάξει, θα περάσει ωραία. <laughs> <laughs> Εγώ είπα, αμέσω θα προσπαθήσω να τα κυρώσει, <laughs> αλλά θα... <laughs> 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 Ε, ήταν ωραία συζήτηση, έτσι με... Θυμήθηκα τα παλιά, έτσι μια αναπόλυση, ας το πούμε, και με μια νοσταλία τώρα. Πέρασαμε ωραία, νομίζω, γενικώ αυτά ελευταίο. τα χρόνια. Αφήνεις κάτι πίσω? Τι εννοεί καλών, κακών. Ναι, κρατάς κάποια ε, κάτι Σίγουρα, είναι. αν το συζητώ, κρατώ πάρα πολλά πράγματα. Και τώρα, αν κάτσω να λέω, σίγουρα κρατώ... Θα πω του τίτλου. Δεν το λέμε μετά, δεν το πακέτο. Κράτω τι μου, τι φίλε μου, Τα αναμνήσει των. από του γηπέδου, από των αποδητηρίων, τα εκτό γηπέδου, που εντούτα πουλάμε, έτσι ογελούμε πλέον. Πάρα πολλέ φάσει, δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα. Και μετά έρχονται οι τίτλοι, οι ώρε σπουδαιά που ευχαίρωσε τη ζωή σου, ώρε για τζίνον που αγαπάς και σου. Ε, πολλά, πολλά. Νομίζω να ξεκινήσω θα σταματήσω.